του Γιώργου Σαμαρά. Το γκολ για Όσκαρ του Γιώργου Σαμαρά στο 73ο λεπτό του αγώνα με τη Λετωνία σφράγισε την νίκη που φέρνει την Ελλάδα ένα βήμα από τα μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ. Η σέντρα καλή, γυρίζει ωραία ο Σαμαράς. Ένα απίστευτο γκολ από τον Γιώργο Σαμαρά. Γκολ ευφυΐας και κλάσης. Μεγάλος πρωταγωνιστής του χθεσινού αγώνα πάντως ήταν ο Φάνης Γκέκας, που βρήκε τέσσερις φορές και μάλιστα κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο τον δρόμο προς τα δίχτυα των Λετωνών και είναι πρώτος σκόρερ στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Η σέντρα, κεφαλιά πάνω να κάνει ο Γκέκας, είναι δοκάρι, γκολ! 1-0. Από ποιον άλλο, από τον άνθρωπο που όταν η μπάλα πηγαίνει απάνω του στην περιοχή, ξέρεις ότι η πιο πιθανή κατάληξη τα δίχτυα. Γκέκας χαμηλά, 2-2. Σέντρα, κεφαλιά, ωραία, 3-2. Και πάλι με τον Φάνη Γκέκα. Χατ-τρικ του Γκέκα. Κόντρα, θα βγει με γροθιές, λάθος να μην από... Ωραίο γκολ! Γκολ από τον Γκέκα, 4 γκολ! 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα ήθελα να τα δώσω όλα πρώτα απ' όλα για να κερδίσει η ομάδα. Από εκεί πέρα κατάφερα να βάλω 4 γκολ. Για μένα δεν λέει τίποτα αυτό. Πάνω απ' όλα είναι για μένα να κερδίζει η ομάδα. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Η Ελλάδα έφτασε στο θρίαβο με 5-2 παρότι βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο με 2-1 με δύο εξαιρετικά γκολ του Βερμπακόφσκης. Niemand hatte damit gerechnet, dass wir jetzt wie ein angeschlagener Boxer da sitzen. Und dann gab es heiße Diskussionen und dann sind die Jungs raus und haben tatsächlich dann die Zuschauer begeistert mit ihrem Angriffsspiel und mit diesen wunderbaren Toren. Μιλώντας στην εκπομπή Πάμε Μουντιάλ, ο Γιώργος Σαμαράς αποκάλυψε τι σκέφτηκε πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είμαστε πέντε και έχουμε πέντε διαφορετικές εκδοχές. Ήθελε να κάνεις πάσα στον εαυτό σου, ήθελε να τη βάλεις απευθείας με τα κουνάκι. Είναι μια έμπνευση στιγμή. Σε εκείνη τη στιγμή προσπάθησα να τελειώσω τη φάση με το τακουνάκι. Έγινε μια κόντρα. Ήρθε μπροστά μου. Ποιος δικαιώθηκε? Μαχλάς. Ποιος θα έχει δικαιωθεί? Εμείς οι άμπαλοι. Γι' αυτό έχει πάρει και το προσωπικό παπούτσι.